15 ακαδημίες με 38 τμήματα και 490 παιδιά από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Ξάνθης, του Εύρου και της Κομωτινής συμμετείχαν στο πρώτο Tournament Soccer Cup Κομωτινή 2019, το οποίο διοργάνωσε η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κομωτινής του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΕΠΣ Θράκης το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΠΣ. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση του Φερνάντο Βαρέλα, του κεντρικού αμυντικού του Δικέφαλου του Βορρά, ο οποίος παρευρέθηκε στην Κομωτινή για λίγες ώρες. Είναι πολύ μεγάλη, είμαι πάρα πολύ περήφανος που ήρθα σήμερα εδώ να δω το γιο μου. It was a very good game. We go there to take the cup. Πήραμε το κύπελο. Να κάνουμε ιστορία για το κλαμπ του ΠΑΟΚ. Αυτό που καταφέραμε ήταν απίθανο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά στην ιστορία Champions League και πρωτάθλημα. Όταν το ήρθα εδώ, θεωρούσα ότι ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε, να το καταφέρουμε αυτό. Έψαμε όλοι μαζί όμως σαν οικογένεια και το καταφέραμε. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το group, για όλους αυτούς τους, για όλη αυτή την οικογένεια, γιατί όλοι μαζί δουλέψαμε. Ποιο είναι το μέλλον του Βαρέλα στο ΠΑΟΚ? Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι καιρός λίγο να ρελαξάρουμε, να ησυχάσουμε, θα δούμε τα πράγματα με περισσότερη ησυχία και μετά θα μιλήσω, λέει, με την διοίκηση του ΠΑΟΚ. Σχολιάστε μας για τρία πρόσωπα. Καταρχάς για τον Ιβάν Σαββίδη. He's the most important person in the ΠΑΟΚ. Το πιο σημαντικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ. He gave everything to us to achieve this performance. Και είναι το μεγάλο εργαλείο του ΠΑΟΚ. Is like I say, is my father. Είναι σαν όσο πατέρας μου. He gave me everything. I improved a lot with him. Βελτιώθηκα πάρα πολύ μαζί του. I became better player. Έγινα καλύτερος παίχτης. And I just can't say thank you. Και το μόνο που έχω να του πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Angelino Vierinio. Is the leader of the team. Είναι ο leader της ομάδας μας. Πολύ λυπούμαστε που δεν έπαιξε στον τελικό. Τα έπαιξε μαζί μας στις καρδιές μας και όλα όσα έκανε για μας. And the comment about PAOK fans, what do you want to say? Και για τους οπαδούς του PAOK, τι έχετε να πείτε? Είναι φανταστικό αυτό που κάνανε πάντοτε μαζί μας. Είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε focus στο στόχο μας. Όσον για το κλαπ, αυτά που έδωσαν από την ψυχή τους, τα δικαιούταν 100%. Ο λόγος που ήρθα είναι γιατί ο γιος μου παίζει στην ομάδα του ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. And like always, I come to support him. Και όπως πάντοτε, έτσι και εγώ ως ο πατέρας, έχουμε και να τον υποστηρίξω. Because the organization, you find it fine? Yes, yes, I very good. Have good. Πάρα πολύ καλή. Good places to play football, good pitch. Πολύ καλά μέρη για να παίξεις ποδόσφαιρο, πάρα πολύ καλά τα ποδητήρια. Το ποδόσφαιρο είναι το μέλλον της στην Ελλάδα. Να τον καλωσορίσω και εγώ σαν πρόεδρος της ΕΠΣ και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Το συνεχάρηκα και χτες. Χθες το γήπεδο το συνεχάρηκα και εκεί. I congratulated every part of the team. Thank you. Χαίρομαι που τον βλέπω εδώ πέρα. Είναι τιμή για μας που ήρθε. Και πραγματικά είναι τιμή γιατί είναι ένας χαρακτήρας που κοσμεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. 89-76 και χαιρόμαστε και θα θέλαμε και εμείς από την πλευρά μας να συνεχίσει να παραμείνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρέλα για την παρουσία του εδώ. Δίνει μεγαλύτερη σημασία η παρουσία του εδώ, καθότι ήρθε από ένα τελικό κατευθείαν εδώ για να συμπαρασταθεί και να δει, όχι να συμπαρασταθεί, να δει το γιο του. Εντάξει, όπως το καταλαβαίνετε. Και είναι κοντά, είναι παράδειγμα προς μίμησης για όλους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ, γιατί είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δείξει και την αξία του στα ελληνικά γήπεδα, είτε με το χαρακτήρα του, και έχει κερδίσει το σεβασμό όλων των αντιπάλων και όλων των συμπαικτών του. Το τουρνά είναι πολλά τα σχόλια. Εντάξει, αυτό το τουρνά ξεκινήσαμε πριν ένα μήνα περίπου να το διοργανώσουμε εμείς ως Ακαδημία ΠΑΟΚ με συνεργασία με την ΕΠΣ Θράκης.
Υπάρχει συμμετοχή 14 ομάδων από Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Εύρο. 490 παιδιά έχουν έρθει εδώ και κάποιες ομάδες έχουν διανυκτερεύσει την πόλη μας. 40 τμήματα στις κατηγορίες K12, K10 και K8. Θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε σωστά. Πολύ μεγάλη βοήθεια οι εθελοντές της Ακαδημίας, οι διαιτητές της Ακαδημίας, η άψογη συνεργασία που είχαμε με την ΕΠ Στράκης και με τον πρόεδρο της ΕΠ Στράκης για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε ένα τουρνουά τέτοιο επίπεδο, αν και έχουμε διοργανώσει και άλλα τουρνουά, αλλά ένα τουρνουά τέτοιο επίπεδο με πολλές ομάδες, ξέρετε κι εσείς είναι... Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, το βλέπετε και με τον κόσμο, το βλέπετε ότι πρέπει να οργανωθούν και να είναι όλα σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ιδέα σίγουρα του Δημήτρη του Παγωνίδη. Ζήτησε και τη συμπαράσταση τη δική μας ΑΝΕΠΣ να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα τουρνουά το οποίο σίγουρα το φετινό θα έλεγα είναι κατά κάποιο τρόπο και δοκιμαστικό. Πιστεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και όλων μας και εσάς του χρόνου να το ξανακάνουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό και μάλιστα από ό,τι σκεφτόμαστε να είναι και διεθνές. Λοιπόν, είναι εκδηλώσεις που εμένα ειδικά προσωπικά με χαροποιούν, γιατί ξέρετε χρόνια τώρα την αδυναμία με τα μικρά παιδιά. Ήταν έκπληξη για μας η παρουσία του Βαρέλα. Μετά τον τελικό και τον τάβλο το χτεσινό, σήμερα να είναι στο γήπεδο της Κομωτινής και να δει το γιο του και να μας θυμίσει με την παρουσία του. Το μόνο κακό είναι που δεν ξέραμε για να τον τιμήσουμε κι εμείς όντως όπως θα έπρεπε, ας πούμε, με τον ανάλογο τρόπο. Δεν νομίζω ότι είχε περισσότερο κόσμο σήμερα, γιατί και εκεί είχε. Λέγαμε 800, αλλά ήμασταν γύρω στις 2-3.000. Είχαν πολλές, πώς το λένε, όχι, διαπιστεύσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως τα θέλαμε. Και με κυκλισμένες τις θύρες που λέμε, πάλι είχαμε τα ψηλοεπισόδια, πάλι είχαμε ορισμένες, θα έλεγα, μη σωστές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να υλοποιηθεί σιγά σιγά και να το σκεφτούμε ότι ο τελικός να γίνει διπλός και τουλάχιστον να έχει κόσμο. Εντάξει, στόχος του τουρνουά είναι η ενίσχυση της ευγενούς άμυλας, η ανταλλαγή εμπειριών, το να μπορέσουν να γνωρίσουν παιδιά, άλλα παιδιά διαφορετικών ομάδων και να μπορέσουν να έρθουν πιο κοντά. Και το κυριότερο απ' όλα είναι η διασκέδαση, να μην ξεχνάμε και να μένουμε εκεί. Εντάξει, αυτό που θέλουν τα παιδιά και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ότι για το πρώτο τουρνουά η βοήθεια που δόθηκε από τους εθελοντές ήταν τεράστια. Σας είπα, όπως βλέπετε και εσείς, ένα τέτοιο τουρνουά δεν είναι εύκολα να πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ακαδημίες και τους υπεύθυνους των ακαδημιών, οι οποίοι και τις δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, ήρθαν εδώ με τις οποιαδήποτε δραστηριότητες που έχουν και οι ίδιοι. Μας θυμίσανε με την παρουσία τους και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρώ ότι το τουρνουά από άποψη του οργανωτικού κομματιού, του τεχνικού κομματιού, πήγε άψογα. Δηλαδή, αν μιλήσετε και με κάποιους υπευθύνους και αν φανταστείτε ότι πρώτη φορά διοργανώνουμε τέτοιο τουρνουά, έχουν μείνει έκπληκτοι, γιατί καταλαβαίνετε, εμείς οι ακαδημίες πηγαίνουμε σε πολλά τουρνουά και μπορούμε να συγκρίνουμε. Εκεί. Αυτό είναι καλό για μας, είναι για την Ακαδημία, είναι για το ποδόσφαιρο της Τράκης, είναι για την πόλη μας την ίδια. Εκεί και θεωρώ ότι ανταπεξήλθαμε σωστά.